Ιωσάκης, μας ακούς? Άλλο. Α, όχι, αυτό ήταν. Νομίζω ότι μας ακούει. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Σάκη, μας ακούς, να μας πεις πώς είναι η κατάσταση ναι, αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο. Ήμουν σε κίνηση. Δείχνει η κατάσταση ως ένα βαθμό τουλάχιστον να δένει βελτιούμενη. Αν και δεν μπορεί να είναι κανείς ήρεμος. Σάκη, πόσα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο. Να πνέουν ισχυρή ένταση στο νησί. Έχουμε τα τελευταία 24 ώρα 22 πυρκαγιές, παρακαλώ, στο ολόκληρο ναι. τη Ζάκυνθο. Πριν από αρκετή ώρα ήταν ενεργά, περίπου 10 με 12 πύρινα μέτωπα, σύμφωνα με τον υποστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος που συντονίζει το έργο της πυρόσβεσης στο νησί, κύριο Ματσεόπουλο. Αλλά συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα ανάλογα με τη φορά των ανέμων και έτσι σε τέτοια πύρινα μέτωπα έχουμε αναστρώσει. Οπότε σε επιτρακεί πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγες και εναέριες, οι ισχυρότατες που βρίσκονται στο νησί. Και οι οποίες συνδρομή με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τους πολίτες και τους εθελοντές προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Έχουν απειληθεί σπίτια ή οικισμοί, Ισάκη? Βεβαίως. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, όπως στην ευρύτερη περιοχή των Βολιμών, στην περιοχή του Βασιλικού και πολύ περισσότερο στην περιοχή του Αγαλά, που λίγο έλειψε να εκενωθεί το χωριό. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, μετά από περάθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, σώθηκε το χωριό, αν και οι πύρινες φλόγες έφτασαν μέχρι τα πρώτα σπίτια. Μάλιστα. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενεργά 10 με 12 μέτωπα, μας λες, από τις συνολικά 22 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες. Μπορεί και 23, ώρες. Γιατί και σήμερα είχαμε μία πυρκαγιά στη θέση κορύφη στην Ορεινή Ζάκη, θα αντιμετωπίστηκε άμεσα. Συνεχίζουν οι ισχυροί άνεμοι και οι τοπικές αρχές πλέον μιλούν ανοιχτά, όπως και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για καλά οργανωμένο σχέδιο εμπεστών. Μάλιστα, να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι το νησί μετά από έτοιμα των τοπικών αρχών κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα τρίμηνο. Μάλιστα. Οι ζημιές αποτιμώνται σε χιλιάδες στρέμματα δάσου, σε καλλιέργειες. Εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρέμματα χαμηλής λέσθησης σε δάση. Και υπήρξαν και αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι, και υπήρξαν και πολύ σοβαρές ζημιές σε υποδομές ηλεκτρικών τηλεφωνικών δικτύων, έτσι. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, όχι ότι αυτές δεν υπάρχουν σε δίκτυα και υποδομές. Υπάρχουν όμως ζημίες σε αγροτικές και άλλες καλλιέργειες και βέβαια στο φυσικό πλούτο του νησιού. Χαμηλή βλάστηση, δάση, δασικές εκτάσεις. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Θα